Okay. Σήμερα είχαμε ένα παιχνίδι που όταν ξεκίνησε είπαμε να κάνουμε βεβαίως όσο καλύτερο μπορούμε να παίξουμε έναν δύο Ολυμπιακός. Και όντως στο πρώτο ημίχρονο φάνηκε ότι παίξαμε πολύ καλύτερα από Ολυμπιακός με πολύ κάθετο ποδόσφαιρο. Είχαμε την κυκλοφορία και πολλές ευκαιρίες. Εναντίον Ολυμπιακός και κάθε ομάδα που είναι μεγάλη, δεν μπορείς να χάσεις ευκαιρίες επειδή μετά το πληρώνεις. Όντως, στο ημίχρονο είπαμε στους παίκτες ότι μην χαλαρώνουμε, επειδή μία φάση είναι αρκετά για Ολυμπιακός για να βάλει το γκολ και από εκεί χαλάει δηλαδή το ενθουσιασμό που έχουμε και στο κύπελο και στην πρωτάθλημα. Δεν παίξε ρόλο. Κάθε παιχνίδι που περνάει θέλουμε να δώσουμε το καλύτερο. Και όταν νιώθεις καλά μέσα στο αγωνιστικό χώρο, σου δίνει αυτό το παραπάνω που να συνεχίσεις να παλεύεις για την πρωτάθλημα. Οπότε σήμερα στο κύπελο είχαμε άλλη ευκαιρία ακόμα για να κερδίσουμε, για να νιώθουμε νικητές, για να νιώθουμε ότι μπορούμε να έχουμε ένα δεύτερο γύρο πολύ θετικό. Και αυτό ήθελα σήμερα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορούσαμε λόγω σε αυτό που είπαμε. Μία φάση, επειδή είδα σήμερα, φάνηκε Πλατανιάς σαν ήταν Ολυμπιακός. Και Ολυμπιακός Πλατανιάς, ειδικά στο πρώτο μέρος, ότι εμείς είχαμε την ευκαιρία, εμείς είχαμε τον Ολυμπιακό στην δικιά τους περιοχή και βεβαίως την ποιότητα των παικτών άλλαξε το αποτέλεσμα. Έτσι το βλέπω εγώ. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να πάρουμε καλό αποτέλεσμα για να πάμε εκεί ζωντανώς, αλλά θα το παλέψουμε έτσι κι αλλιώς. Θα πάμε εκεί να παίξουμε μπάλα, να προσπαθούμε να κάνουμε ευκαιρίες και το κύπελο είναι στιγμή για να, και να παίξουν παίκτες που δεν έχουν συμμετοχή στη πρωτάθλημα. Όπως σήμερα που παίξανε Παπα-Νικόλα, παίξανε Σίκο, Πετσιρικάδες, Αμπτούλ, παίκτες που έρχονται από πίσω πολύ, πολύ δυνατά. Ναι, αυτό είναι αυτό που κάθε παιχνίδι το βλέπουμε πολύ σοβαρά. Είναι σαν σήμερα το κύπελο βεβαίως στην πρόγραμμά μας δεν είναι να κερδίσουμε το κύπελο, αλλά είναι να κερδίσουμε τον εαυτό μας, είναι να κερδίσουμε αυτή την ελπίδα ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε αντίπαλο. Εγώ είδα τους παίκτες πολύ ενθουσιασμένος, με πολύ ένταση, σαν λες ότι πάμε για να κερδίσουμε το κύπελο στην Ελλάδα. Οπότε κάθε στιγμή που περνάει είναι μια ευκαιρία να κερδίσουμε τον εαυτό μας και την αυτοπεποίθηση για την πρωτάθλημα. Ό,τι και να είναι φιλικό παιχνίδι που μπορούμε να έχουμε τώρα όταν γυρίσουμε από γιορτές και μετά πρωτάθλημα. Οπότε ήταν ευκαιρία. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα, επειδή νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτό το αποτέλεσμα. Κάνουμε πολλές προσπάθειες, αλλά αυτό το αποτέλεσμα θα πας σπίτι να κοιμηθείς και λες όντως το πέτυχα. Αυτό θέλω τώρα να κάνουμε αυτό το βήμα. Είτε στο κύπελο είτε όπου και να παίξουμε. Ναι, βασικά κάναμε αρκετές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι το περασμένο. Αλλά οι παίχτες που χρησιμοποιήθηκαν έχουν αρκετή συμμετοχή και στο Champions League. Οπότε ήθελα πραγματικά έτσι να, όχι να τους δώσω την ευκαιρία να παίξουν, αλλά πραγματικά να μπουν να παίξουν, γιατί ήταν ένα πολύ σοβαρό παιχνίδι για μας και αυτό είναι γενικά που με ικανοποίησε, όχι για το σκορ, αλλά για τη σοβαρότητα που αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι στη μεγαλύτερη του διάρκεια. Όχι, εγώ είδα και πράγματα στο πρώτο μέρος που μου άρεσαν αρκετά, αλλά είχαμε και πράγματα τα οποία θέλουμε βελτίωση, ιδιαίτερα σε κάποιες αλλαγές παιχνιδιού των αντιπάλων. Αυτό που έχω να σημειώσω πάντως είναι ότι επειδή είχαμε ξαναπαίξει με τον Πλατανιά στο πρωτάθλημα, έτσι, ότι είναι πιστεύω μια εντελώς διαφορετική ομάδα από τότε, αν και δεν έχει περάσει πολύς χρόνος. Αν δούμε τα τελευταία παιχνίδια του Πλατανιά που τα είδαμε πολύ προσεκτικά πριν έρθουμε εδώ, δεν είναι ότι έχει αλλάξει μόνο στο σχηματισμό
και στο σύστημα που χρησιμοποιεί, αλλά έχει αλλάξει πολύ και η αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας και ήταν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Φαινομενικά ίσως οι 6 βαθμοί του Πλατανιά να λένε άλλα πράγματα, αλλά πραγματικά νομίζω ο Ρόκα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά το τελευταίο διάστημα και έχει αλλάξει πολύ ομάδα. Απλά δεν είχε τη τύχη, πιστεύω, στα παιχνίδια με τον Ατρόμητο για παράδειγμα ή και με τον ΠΑΟΚ, ήταν αρκετά καλός. Οπότε αυτό που με ικανοποιεί είναι ότι παίξαμε απέναντι σε μια ομάδα αρκετά καλή και δεν πρέπει κανέναν να τον νοιάζει μόνο η βαθμολογική θέση. Ο τρόπος που παίξαν το τελευταίο διάστημα είναι αρκετά καλός. Θα δούμε. Γεγονός είναι αυτό ότι δεν έχω πει συγκεκριμένο αριθμό, αλλά θέλω ένα μικρό και ευέλικτο ρόστερ. Νομίζω θα είναι σημαντικό για τη συνέχεια. Έχουμε 5 μήνες μπροστά μας περίπου μέχρι το τέλος πρωταθλήματος και νομίζω ότι πλέον ξέρουμε τι θέλουμε και πιστεύω και τον τρόπο να το πετύχουμε. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα έτσι πραγματικά τελειώνοντας η χρονιά, έχουμε, παρόλο που οι παίχτες από αύριο ξεκινάει η άδεια τους, εμείς έχουμε αρκετή δουλειά για να κάνουμε μια πολύ καλή αξιολόγηση του πρώτου γύρου και τι θέλουμε να κάνουμε στο δεύτερο γύρο. Όχι, βασικά δύο σεντερφόρ έχω χρησιμοποιήσει άλλη μια φορά στο παιχνίδι με την Κέρκυρα. Δεν είναι το, αυτό που είδατε πρώτη φορά ήταν το 3-5-2 κατά κάποιο τρόπο. Θα δούμε. Ήταν κάτι που μου έδωσε σήμερα την ευκαιρία, έτσι ήθελα να δω κάποια πράγματα. Θα δούμε. Πάντως η βασική μας δουλειά όλο αυτό το διάστημα ήταν σε άλλο σχηματισμό. Και όπως έχω πει, για να τελειώνω με αυτό το θέμα, γιατί ερωτώ με πάρα πολύ συχνά, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ο σχηματισμός όσο το στυλ παιχνιδιού που θέλεις να παίξεις.